Στο Δήμο της Αθήνας, περίπου το 20% του πληθυσμού είναι μετανάστες. Το ΚΚΕ θέτει στις προτεραιότητες της πολιτικής και της δράσης του τα δικαιώματα όλων των ξεριζωμένων προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας, των μεταναστών που ζουν και εργάζονται για χρόνια ολόκληρα στην Ελλάδα, νέων ανθρώπων που γεννήθηκαν εδώ ή μεγάλωσαν εδώ στην Ελλάδα από μετανάστες γονείς, που θεωρούν πλέον και την Ελλάδα δική τους πατρίδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι συνάδελφοί μας, συμμαθητές μας, γείτονες, φίλοι, πολλοί είναι και μέλη του ΚΚΕ, σύντροφοί μας. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Αντίθετα, θεωρούμε ότι μας ενώνουν πάρα πολλά. Σε πολλά σχολεία της Αθήνας, όπως σε σχολεία της Κυψέλης, στον Άγιο Νικολάου Χαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Κολιάτσου, στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας και αλλού, τα παιδιά των μεταναστών αποτελούν περίπου το 50% πολλές φορές και παραπάνω των μαθητών. Σε αυτά και σε πολλά άλλα σχολεία του Δήμου της Αθήνας είναι που αυτή την περίοδο προχωράνε οι απαράδεκτες συγχωνεύσεις τμήματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενάντια σε αυτές τις συγχωνεύσεις κοινοτοποιούνται αυτές τις μέρες γονείς και μαθητές, Έλληνες και μετανάστες, μαζί με τους δασκάλους τους, όπως τα δημοτικά σχολεία 56, 66, 144 Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, στα Σεπόλια και στον Κολονό, όπου έχει σημάνει πραγματικά συναγερμός. Να αναφέρουμε επίσης ότι το γεγονός ότι ιδιαίτερα στην 5η και 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου της Αθήνας υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή πραγματοποιείται ακόμα κατά κόρον σε κοντέινερ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα εδώ παραδίπλα, στην οδό Ιακωβάτων, στην περιοχή της Κολιάτσου, που στηβάζονται σε κοντέινερ εδώ και 3 χρόνια προνήπια και νήπια στην πλειοψηφία τους μεταναστόπουλα. Βράζουν το καλοκαίρι και παγώνουν το χειμώνα. Το ΚΚΕ παλεύει για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών των μεταναστών, όπως παλεύει για την εκπαίδευση και απρόσκοπτη μόρφωση όλων των παιδιών της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων. Οι μετανάστες όμως έχουν και ιδιαίτερα προβλήματα και αυτά πρέπει να ενταχθούν και εντάσσονται στις διεκδικήσεις του μαζικού εργατικού λαϊκού κινήματος. Ένα τέτοιο ζήτημα, για παράδειγμα, είναι η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας των μεταναστών, που πρέπει να είναι ενταγμένη οργανικά στο ενίο δημόσιο δωρεάν σχολείο. Η θέση ότι το μεταναστόπουλο πρέπει να εκπαιδεύεται, π.χ. σε εθνικό σχολείο, κρατάει τα παιδιά αυτά μακριά από την κοινωνική πραγματικότητα, τα γκαιτοποιεί, δυσκολεύει την κοινωνικοποίησή του συνολικά, ακόμα και κάποια στιγμή επιστρέψουν στην πατρίδα του. Κρίσιμο στοιχείο που δείχνει την πρόθεση της αστικής πολιτικής και ιδεολογίας να ενσωματώσει και να κρατήσει τους μετανάστες στην εκμετάλλευση και στην απομόνωση, λία στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου ενάντια στο σύνολο της εργατικής τάξης, είναι η ανυπαρξία κάθε σχεδιασμού για την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας, οργανικά ενταγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα για μεγάλο τμήμα των μεταναστών, ιδιαίτερα από Ασία και Αφρική, είναι και η έλλειψη ουσιαστικής κρατικής φροντίδας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η δυσκολία επικοινωνίας τους είναι γι' αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομική και κοινωνική ζωή, τους καθιστά περισσότερο ευάλωτους στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία. Ταυτόχρονα, στο σύστημα της εκπαίδευσης δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πραγματική μέρημνα για τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων που αφήνονται κάθε φορά στην τύχη τους και στην έγνοια και στο μεράκι του κάθε δασκάλου. Αναδεικνύουμε την ανάγκη να αναδείξει ο δρόμος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και για τους ενήλικες μετανάστες. Να ανοίξει ο δρόμος της ένταξής τους για όσους το επιθυμούν να συνεχίσουν στις δημόσιες δωρεάν εκπαιδευτικές δομές. Να δημιουργηθούν τα πολύγλωσσα δημόσια κέντρα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για την γνωριμία και με τις ιστορικές παραδόσεις και αγώνες του ελληνικού λαού. Να σπάσει το εμπόδιο της επικοινωνίας, να μπορέσουν στη συνέχεια να στηρίξουν την κοινωνικοποίησή τους. Αυτή η ευθύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφαιθεί σε καμία περίπτωση στις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Αντίστοιχα και στην υγεία, μεγάλες είναι και οι δυσκολίες που αφορούν στην πρόσβαση σε δομές και σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας. Η πλειοψηφία των μεταναστών και προσφύγων εργάζεται σε βαριές ή ανθυγιεινές εργασίες, πολλές φορές χωρίς δικαιώματα, με εξαντλητικά ωράρια, με χαμηλές αμοιβές, χωρίς να αμείβονται πολλές φορές για την υπεροριακή εργασία, χωρίς άδειες και ανασφάλιστη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες εντοπίζονται και αυξημένα ποσοστά ασθενειών. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα προβλήματα υγείας και ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Η συχνότητα μάλιστα των εργατικών ατυχημάτων και σε αλλοδαπούς εργαζόμενους είναι μεγάλη, όπως είναι συχνά και τα θανατηφόρα ατυχήματα. Παράγοντες που συνδέονται με την αυξημένη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων στους μετανάστες, αλλά και την επιβάρυνση της υγείας τους, είναι και γενικά
η απασχόλησή τους σε επικίνδυνες και πιο ανθυγιεινές εργασίες, όπως είναι για παράδειγμα στον κλάδο των κατασκευών ή αντίστοιχα στον χώρο του εμπορίου, του επισιτισμού και της μεταποίησης. Είναι πολύ έντονο η απουσία μέτρων υγείας και ασφαλείας στους χώρους εργασίας, με ευθύνη των εργοδοτών, η έλλειψη εκπαίδευσης στους χώρους δουλειάς και τα προβλήματα γλώσσας που δυσκολεύουν ακόμα και την κατανόηση κανόνων και οδηγιών. Από την άλλη, όπως και για τους Έλληνες εργάτες, έτσι και για τους μετανάστες, δεν γίνεται διάγνωση και καταγραφή πολλές φορές των επαγγελματικών ασθενειών. Να αναφέρουμε εδώ χαρακτηριστικά το εξής. Παράδειγμα, στον Κολωνό, που ας το πούμε αποτελεί μια βιομηχανική περιοχή μέσα στο Δήμο της Αθήνας, όπου εργάζεται μεγάλος αριθμός Ελλήνων και μεταναστών εργατών, δεν υπάρχει καν ένα κέντρο υγείας. Σε περιοχές όπως τα Πατήσια και η Κυψέλη, με σχεδόν 200.000 κατοίκους, υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο, η Παμακάριστος, με ελλείψη σε προσωπικό και υποδομές, όπως έχουν αναδειχθεί και από τις κινητοποίησεις των υγειονομικών στο νοσοκομείο. Για τις γυναίκες μετανάστριες, που και αυτές υφίστανται πολλαπλή καταπίεση λόγω και της ιδιότητάς τους ως μετανάστριας, γεγονός το οποίο έχει σημαντικό, ας το πούμε, έχει μια μεγάλη επίπτωση και στην υγεία τους. Πολλές φορές οι γυναίκες μετανάστριες εργάζονται ως ενοικιαζόμενες μέσω των διαφόρων δουλεμπορικών γραφείων. Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών, όπως γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και καμία πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Είτε για το άμεσα ασφαλισμένο μέλος της οικογένειάς τους, δεν μπόρεσε να τους ανανεώσει την άδεια παραμονής, είτε για τα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν τα ίδια άδεια παραμονής. Μεγάλο μέρος των μεταναστριών δεν καλύπτεται, για παράδειγμα, για προγεννητικό έλεγχο. Δεν παρακολουθούνται κατά διάρκεια της κοίησης, φτάνουν στο νοσοκομείο πολλές φορές λίγο πριν το κετό. Έτσι, έχουμε και αυξημένα ποσοστά προβλημάτων κοίησης στο κετού. Σημαντικό τμήμα των εργαζόμενων μεταναστριών, ακόμη και αυτών με άδεια εργασίας και ασφαλιστική κάλυψη, πολλές φορές δεν λαμβάνουν ούτε την άδεια μητρότητας κάτω από το φόβο της απόλυσης. Αντίστοιχα, έντονα είναι τα προβλήματα υγείας και στα παιδιά αυτών των οικογενειών. Στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, στερούνται των αναγκαίων για τη σωματική τους ανάπτυξη τροφών και όχι μόνο. Και η παρακολούθηση της υγείας τους πολλές φορές γίνεται με δυσκολίες. Η μετανάστευση και η προσφυγιά έχει και αυτή σημαντικές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία αυτών των ανθρώπων, η οποία δέχτηκε κι άλλο χτύπημα με το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ψυχική υγεία. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με το στιγμό καθεστώς εκμετάλλευσης που υπόκεινται οι άνθρωποι αυτοί, αποτελούν παράγοντες διαφόρων ψυχικών παθήσεων. Οι δυσκολίες για την οικογενειακή επανένωση, οι δυσκολίες προσαρμογής σε διαφορετική κουλτούρα, ήθη και έθιμα, ανατροπή αντιλήψεις, η δυσκολία να αναπαράγουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους, δυσχεραίνουν την κατάσταση. Όλες οι κακουχίες που πέρασαν στη χώρα τους, ο πόλεμος που πολλές φορές έχουν βιώσει οι περισσότεροι και επιπρόσθετα η φτώχεια και η εξαθλίωση που περνούν στη χώρα μας, συμβάλλουν στο να έχουν αυξημένες ανάγκες για ψυχολογική στήριξη. Σε αυτά πρέπει να προσθεθεί και η ψυχολογική επίπτωση του ρατσισμού και της κοινωνικής απομόνωσης πολλές φορές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν και στα αυξημένα ποσοστά τοξικομανίας και αλκοολισμού που παρατηρούνται πολλές φορές και εδώ, στο Δήμο και στο κέντρο της Αθήνας. Τα παραπάνω είναι παράγοντας για την εγκρήλωση πολλές φορές και ψυχικών διαταραχών. Χρόνοι πάσχοντες επίσης ανάπηροι τραυματίες πολέμου βρίσκονται πολλές φορές χωρίς αναγκαίες παροχές υγείας και πρόνοιας. Η ανάγκη συνεχούς γιατρικής παρακολούθησης, υποστήριξη και αποκατάστασης δεν καλύπτονται στις σημερινές συνθήκες. Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας εμποδίζεται και από τις πολύμινες καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την ανανέωση των αδειών παραμονής. Το ΚΚΕ δίνει μεγάλη σημασία στα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Αντίστοιχα, έχουν συγκροτηθεί και ομάδες μελέτης που παρακολουθούμε τις εξελίξεις και την παρέμβαση της πολιτικής για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή, στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια και σε άλλους κρατικούς θεσμούς για τους μετανάστες και πρόσφυγες, για τα ζητήματα που αφορούν την απόκτηση της αγένειας, τα ζητήματα για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, για τα προβλήματα της στέγασης, για την πρόσβασή τους σε δημόσιες και δωρεάν παροχές υγείας, για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Διεκδικούμε επίσης την πρόληψη μόνιμου και επαρκούς προσωπικού σε όλες τις σχετικές κρατικές υπηρεσίες, χωρίς την εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες μετανάστευσης, ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι σε αυτές, αλλά και να σταματήσουν και οι καθυστερήσεις και όλη η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες.